Καλημέρα σε όλους. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να επισκεφτώ και τους τρεις φορείς και για τη φιλοξενία τους στην περιοχή. Είναι μεγάλη μου χαρά γιατί δεν έχω ξαναβρεθεί στην Θράκη και δεν έχω επισκεφτεί ούτε την Ξάνθη, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Ο λόγος της επισκέψης μου είναι τόσο για να γνωρίσω την περιοχή, αλλά περισσότερο γιατί μου αρέσει η επαφή με το ευρύ κοινό. Μου αρέσει να κοινωνώ την επιστήμη μου στο ευρύ κοινό και μου αρέσει να έρχομαι σε επαφή με φοιτητές και καθηγητές, ιδιαίτερα στις ακριτικές περιοχές της χώρας. Σήμερα, λοιπόν, είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Ήδη έχω έρθει σε επαφή με το Δήμο και το Πανεπιστήμιο. Απόψε θα δώσω μια ομιλία πιο τεχνικού επίπεδου ρηγμένου στο Πολυτεχνείο και αργότερα θα δώσω μια ομιλία για το ευρύτερο κοινό, μιλώντας για το πού βλέπω να πηγαίνει η τεχνολογία και πώς αυτή θα επηρεάσει τη ζωή μας και πώς όλοι μας μπορούμε να γίνουμε συμμετοχοί στις εξελίξεις που θα βρούμε μπροστά μας. Τώρα πάμε σε ερωτήσεις. Ναι, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Μικρόφωνο. Το μικρόφωνο ανοίξε. Μαριάννα Ξανθοπούλου από την εφημερίδα Εμπρός. Σας καλωσορίζουμε, κυρία Δασκαλάκη. Και αυτό ακριβώς που είπατε θα ήθελα να ρωτήσω, να μας πείτε πού πάει η τεχνολογία, ποια είναι τα νέα επιτεύγματα, πόσο θα επηρεάσουν τη ζωή μας και τι πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα για να μην βρεθούμε εκτός των εξελίξεων, να μην είμαστε ψηφιακά και τεχνολογικά αναλφάβητοι. Και κάτι ακόμη που ήθελα να ρωτήσω, πόσο μπορεί να επηρεάσει, πόσο μπορεί να καταστεί εφικτό η τεχνητή νοημοσύνη στο μέλλον να επηρεαστεί από την συναισθηματική νοημοσύνη. Ακροφυγός, απάντησε. Ναι, το ερώτημα σας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όλη μου η ομιλία απόψε θα είναι γύρω από αυτό το ερώτημα ουσιαστικά. Έτσι, ναι, ακροφυγώς θα μιλήσω για δείξω δύο-τρία πράγματα. Δεν χρειάζεται απόδειξη ότι η τεχνολογία έχει αρχίσει να παίρνει ραγδαία στη ζωή μας, όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, αλλά ιδιαίτερα με την εξάπλωση των εφαρμογών στο ίντερνετ. Και η κίνδυνη που τίθεται δεν είναι του μέλλοντος, είναι του παρόντος. Ήδη έχουμε δει ότι οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για την επιλογή του περιεχομένου που όλοι μας διαβάζουμε στο ίντερνετ μπορούν να μας χειραγωγήσουν. Δηλαδή, έχουμε δει ήδη στις αμερικάνικες εκλογές, ας πούμε, ότι πόσο μεγάλη επίδραση μπορεί να έχουν οι αλγόριθμοι στο τι περιεχόμενο καταναλώνεις και πώς έτσι διαμορφώνεται η πολιτική σου συνείδηση. Το οποίο αυτό που μας δείχνει είναι ότι όλοι μας, όχι μόνο οι καινούργιες γενιές, αλλά όλοι μας, πρέπει να αποκτήσουμε γνώση για το πώς οι αλγόριθμοι λειτουργούν, τι γίνεται στο παρασκήνιο, το οποίο καθορίζει τι περιεχόμενο εμείς όλοι μας, με τι περιεχόμενο ερχόμαστε σε επαφή στην καθημερινότητά μας. Διότι αν δεν γνωρίζουμε αυτό το παρασκήνιο, που είναι τεχνολογικό παρασκήνιο, τότε δεν ξέρουμε με ποιους πιθανούς τρόπους μπορεί να χειραγωγηθεί η πληροφορία που εμείς βλέπουμε και επομένως και η πολιτική μας συνείδηση. Υπεύθυνος πολίτης δεν μπορεί να είσαι αν δεν γνωρίζεις την τεχνολογία. Γι' αυτό πρέπει από το Δημοτικό ήδη να διδάσκεται η πληροφορική και αλγόριθμοι και αυτές τις τεχνολογίες, αλλά και να διδάσκονται σε όλους μας μέσω προγραμμάτων διαβίου, εκπαίδευσης ή μέσω ενός κύκλου ομιλιών. Έχετε ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο δίπλα σας. Πρέπει να εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία ώστε να υπάρχουν τέτοιες διεπαφές μεταξύ του επιστημονικού χώρου και του κοινού, του ευρύτερου κοινού.
Τώρα, όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και όσο αυτή έτσι, η επέλαση της τεχνολογίας θα γίνει πιο μεγάλη, θα προκύψουν και πάρα πολλά άλλου τύπου ερωτήματα, καθώς οι αλγόριθμοι υποκαθιστούν τον άνθρωπο σε κάποιες εργασίες, θα προκύψει σίγουρα ένα θέμα εργασιακό, το οποίο αν δεν είμαστε προσεκτικοί μπορεί να έχει τεράστιες συνέπειες στο ασφαλιστικό μας σύστημα. Πρέπει ο κόσμος που θα εκτοπιστεί από τις δουλειές του πρέπει να επανεκπαιδευτεί και να χρησιμοποιηθεί σε άλλες εργασίες. Η ελπίδα μας είναι ότι οι μηχανές θα αντικαταστήσουν τον άνθρωπο σε πιο τετριμένες εργασίες, απελευθερώνοντάς τον προς πιο δημιουργικές εργασίες. Επομένως, αυτό που θέλουμε να δούμε είναι αυτή η μετάβαση από του ανθρώπινου νου που είναι από τα πιο έτσι, θαυμαστά πράγματα, τα πιο θαυμαστά υπολογιστικά συστήματα που έχουμε. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένας υπολογιστής, ο πιο θαυμαστός που έχει δημιουργηθεί ποτέ. Και θέλουμε να τον χρησιμοποιούμε σε ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αλλά καθώς γίνεται αυτή η μετάβαση, όπως και σε άλλες βιομηχανικές επαναστάσεις είχε αλλάξει το εργασιακό, έτσι και τώρα θα δούμε μεγάλες αλλαγές και επειδή οι αλλαγές είναι πιο ραγδαίες, πρέπει να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι για τις αλλαγές αυτές. Και τέλος θα χρειαστεί ένα καινούριο κοινωνικό συμβόλαιο, γιατί η χρήση της τεχνολογίας και τα ωφέλη που θα δώσει δεν μπορεί να τα εκμεταλλεύεται μόνο ο καπιταλιστής, αυτός που έχει την τεχνολογία. Η τεχνολογία θα πρέπει να είναι ελεύθερη προς χρήση από όλους, ώστε όλοι να μπορούμε να δρέψουμε με τα ωφέλη της τεχνολογίας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Μαλαματένια Λατζά από την εφημερίδα Θράκη. Όλο αυτό όμως με δεδομένο ότι έχουμε φτάσει ήδη σε ένα σημείο, είναι τέτοια η εξέλιξη της τεχνολογίας που ήδη έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να φτιάχνουμε εγκεφάλους. Μπορεί να αποβεί εν τέλει, στο τέλος, επικίνδυνο και για το ανθρώπινο είδος, αν θέλετε, με την έννοια ότι φτάσαμε ήδη να μιλάμε για υπερανθρωπισμό, να μιλάμε με τον όρο τεχνοανθρωπότητα, χωράει άλλη τεχνολογία. Καταρχάς να πω ότι δεν έχουμε φτάσει σε σημείο που ρομπότ... δεν έχουμε φτάσει τεχνολογικά στο επίπεδο, θα μιλήσω και γι' αυτό απόψε, που να τίθεται άμεσος κίνδυνος οι μηχανές να μας επιτεθούν, έτσι. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι και λάθος η οπτική γωνία του να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν άνθρωποι versus μηχανές. Αναφερθήκατε λίγο κάποιοι όροι στην ερώτησή σας, ήδη παραπέμπω σε αυτό, ότι μιλάμε πλέον για έναν άνθρωπο ο οποίος χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να γίνεται καλύτερος. Όπως τώρα με κάπως πιο απλό τρόπο χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή μας για να γίνουμε καλύτεροι, το κινητό μας για να γίνουμε καλύτεροι, θα δούμε μια μεγαλύτερη συνεργασία και μια μεγαλύτερη εγκύτητα της τεχνολογίας και της ανθρώπινης ύπαρξης, αν θέλετε. Ωστόσο, αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι δεν υπάρχει ένας διαχωρισμός μεταξύ ανθρώπου και μηχανής. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να γίνεται καλύτερος. Έτσι και για να δώσω ένα απλό παράδειγμα, οι υπολογιστές κερδίσαν τον Κασπάροφ τη δεκαετία του 90. Ωστόσο, ο Κασπάροφ χρησιμοποιώντας αλγορίθμους, κερδίζει τους αλγορίθμους. Επομένως, δεν έχουμε μία καθαρή ιεράρχηση μεταξύ ανθρώπων και αλγορίθμων, ανθρώπων και μηχανής. Έχουμε άνθρωπος χάνει από μηχανή, που χάνει από άνθρωπο μαζί με μηχανή και το καθεξής. Οπότε, αυτό έτσι νομίζω είναι η σωστή οπτική γωνία που πρέπει να έχουμε όλοι μας, είναι ότι η τεχνολογία θα μας επαυξάνει, δεν θα είναι κάτι εκτός της ύπαρξής μας. Ευχαριστώ.